Καλιά ξεκίνησε τις 5.53 της 23 Εβδόμου και μέχρι σήμερα αυτή τη στιγμή είναι σε μια μικρή ύφεση και έχει από τις περιοχές που είναι περιμετρικά της Πιτιάς για να καταλάβετε όλοι το μέγεθος της Πιτιάς είναι Δικλατσούρη, Παντοκράτορας, περιοχή πάνω από τη Λάση, Λάφκη, Πετάλια Λάφκη, τη Λάση στην περιοχή αυτή, Κρινιά, Άγιο Μαρτίνο, πάνω από τα χωριά αυτά, Λούτσες, Καλαμάκι, Μερολιά, Άι Γιώργη, Μεσάντα, Μέγκουλα, Ρου, Κατάβολο, Απολικές και Γλατσούρι. Όπως καταλαβαίνετε, η φωτιά έχει πολύ μεγάλη περίμετρο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια σχετική ύφεση. Έχουμε αρκετές αναζωπηρώσεις. Στην Πυρκαγιά αυτή τη στιγμή επικυρούν. Ένα λεπτό. 50 οχήματα με 130 πυροσβέστες, εκ των οποίων τα 15 οχήματα και περίπου 50 πυροσβέστες είναι από την Βουλγαρία. Και έχουμε δείκτη 5 για το δείκτη 5 στο νησί. Αυτά είναι μια πρώτη ενημέρωση, το πιστεί άνευ. Οπότε θα φέρουμε τη συνδρομή από όλους τους φορείς. Επίσης, θα συζητήσουμε και με την αστυνομία γιατί με 6 και 7 αποφόρου που περιμένουμε σήμερα βορειοδυτικούς ανέμους, ίσως να χρειαστούμε να έχουμε νέα μέτωπα και να χρειαστούμε εκενώσεις. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, πέρα από τους τραυματισμούς των πυροσβεστών οι οποίοι υπήρχαν, δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος άλλος τραυματισμός πολίτη. Υπήρχαν δύο πολίτες, η μία ήταν αλλοδαπής, η μία ήταν Βρετανή υπήκος και κατά την εκένωση στο νησάκι που είχε γίνει την πρώτη μέρα έπαθε ένα διάστρεμα, αλλά έφυγε αμέσως από το νοσοκομείο, της δώσαμε τις πρώτες βοήθειες. Και ένα παιδάκι Ιταλός, 3 ετών, που είχε, όχι, δεν είχε σχέση με τη φωτιά, είχε πυρετό και ήρθε, αλλά ήρθαν εκείνη την ημέρα που έγινε η εκένωση στο νησάκι και δεν είχε όλη η οικογένεια που να μείνει, δηλαδή στο νοσοκομείο. Αυτά από πολίτες. Ένα B18 άνθρωπο, καλά, και ένα Gustav Bell και τα δύο πεζετέρ τα οποία εδρεύουν στο νησί μας. Βέβαια, έχουμε διαρκώσει ότι αν προκύψει και χρειαστούν και άλλα αέρια και κάτι πάει άσχημα, θα μας έρθει. Αυτή τη στιγμή είπαμε ότι η Πιτιά είναι σε μια μικρή ύφεση. Με τα αέρια τα οποία έχουμε, σβήνουμε όλα αυτά τα μικροαιστείες και όλα αυτά που υπάρχουν. Είμαστε σε αισιόδοξοι, αλλά σας είπα το μεσημέρι και πάλι περιμένουμε ανέμους οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν νέα μέσα σε δασικό και στο βουνό του Παντοκράτορα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί γιατί πρέπει να περπατηθεί. Όλες τις προηγούμενες μέρες, όλες τις προσπάθειες που κάναμε ήταν στο να σφίσουμε τις φωτιές οι οποίες πήγε στους οικισμούς και ανεβαίνουμε σιγά σιγά προς τον Παντοκράτορα. Εντάξει. Πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά και σήμερα.